Είναι στις Βρυξέλλες και η καλή συνάδελφος του Ομίλου της Ναυτεμπορικής, η Ελίζα Καραγιώργη, την οποία έχουμε στην τηλεφωνική μας σύνδεση και θα μας δώσει το ρεπορτάζ λίγο πριν ξεκινήσει αυτή η εκδήλωση. Καλό μεσημέρι, Ελίζα μου. Καλησπέρα Κώστα, καλό μεσημέρι από τις Βρυξέλλες. Έχει λοιπόν σήμερα στις 6 το απόγευμα ώρα Ελλάδος, 5 τοπική ώρα, μία εκδήλωση για το στοίχημα των τεμπών που ουσιαστικά διοργανώνει η Ευρωπαϊκή Αριστερά. Στην εκδήλωση θα μιλήσουν τα μέλη του Συλλόγου για τα Τέμπη και είναι και συγγενείς των θυμάτων, η κυρία Μαρία Καρισπιανού που είναι πρόεδρος του Συλλόγου και ο κύριος Παύλος Ασυλανίδης, και οι δύο έχασαν τα παιδιά τους στο δυστύχημα που έγινε πριν από ένα χρόνο. Θα μιλήσει βεβαίως και ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Ορβανίδης που συνδιοργανώνει και την εκδήλωση και θα μιλήσουν και οι νομικοί κύριοι Γιώργος Ηλιόπουλος και η κυρία Ελεονόρα Γεωργίου. Τώρα έχει έρθει και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Στέφανος Κασελάκης, σε μια εφνιδιαστική επίσκεψη και θα παρευρεθεί και την εκδήλωση, ενώ υπάρχει μια πιθανότητα να κάνει και κάποια μικρή παρέμβαση. Μάλιστα, αυτή... Τώρα, όλο αυτό, Κώστα, απλώς έχει ένα ενδιαφέρον γιατί έρχεται και μετά το ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου. Προφανώς. Που ουσιαστικά καταδίκασε την Ελλάδα για το θέμα του κράτους δικαίου. Προφανώς. Και καλεί και την Κομισιόν να κοιτάξει και τα κονδύλια. Ναι, είναι πολύ σημαντική εκδήλωση. Μόνο και μόνο που είναι εκεί κάποιοι από τους γονείς των παιδιών που έχασαν τόσο μα τόσο άδικα τη ζωή τους στα Τέμπη, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, να δούμε τι θα υποθεί, γιατί πραγματικά χρειάζονται δικαίωση αυτοί οι άνθρωποι. Νομίζω δεν υπάρχει καμία αμφιβολία σε αυτό, ότι το μόνο που ζητούν αυτοί οι άνθρωποι οι χαροκαμένοι είναι δικαίωση για αυτό το τραγικό συμβάν. Πριν από ένα χρόνο, σε λίγες μέρες, συμπληρώνεται ακριβώς ένας χρόνος από το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη. Ελίζα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία και για τις πληροφορίες. Φαντάζομαι ότι με την επιστροφή θα έχεις περισσότερο ρεπορτάζ και θα μας το μεταφέρεις. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ σου, Ελίζα. Καλό μεσημέρι.